Αγίας ως Εχωριστή. Γιορτάζουμε τη μεγάλη εσπορική εορτή των Θεοφανίων της Φανερώσεως του Κυριακού Θεού. Σήμερα παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη του Βαπτιστή είναι υπ' αυτού. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς στον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί από τον Τίμιο Πρόδρομο. Μα γιατί να βαπτιστεί, αφού είναι τελείως αναμάρτητος, δεν έχει ανάγκη μετανοίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην υπέροχη ομιλία του εις το Άγιον και Σωτήριον βάπτισμα του Σωτήρος ημών, εξηγεί τους λόγους. Τον πρώτο αναφέρει σαφώς ο ίδιος ο Κύριος τον πρόδρομο. Πρέπει να εφαρμόσω πάσαν δικαιοσύνη, δηλαδή κάθε εντολή του Θεού. Εφόσον έχει γίνει άνθρωπος, εφαρμόζει όλες τις εντολές που ο ίδιος έχει δώσει στους Ισραηλίτες, δίνοντάς μας τέλειο παράδειγμα υπακοής και ταπεινώσεως. Επιπλέον, βαπτίζεται ή να γνωριστεί της πολλής, σημειώνει ο Άγιος Πατήρ, για να γίνει γνωστός στους πολλούς. Πριν βγει στη δημόσια δράση του, έρχεται στον Ιορδάνη ποταμό, στον Ιωάννη, εδώ όπου έτρεχαν τα πλήθη των Ισραηλιτών από κάθε γωνιά της Παλαιστίνης, ώστε να γίνει γνωστός ως ο απεσταλμένος του Θεού, ως ο προσδεκόμενος Μεσσίας. Ο Άγιος Ιωάννης, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα του, κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Γι' αυτό του είπε, «Εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από εσένα και εσύ έρχεσαι σε μένα». Έτσι αποκρίθηκε αυτός που ζούσε εις άγγελο βίο στην έρημο. Τέτοιον που έως τότε σχεδόν κανείς δεν είχε ζήσει. Αυτός του οποίου η δράση είχε καταπληκτική επιτυχία ως η κανενός άλλου προφήτη και μάλιστα τότε βρισκόταν στο απόγειο της ακμής του. Όλοι οι Ισραηλίτες από κάθε γωνιά της Παλαιστίνης έτρεχαν να ακούσουν τον μόλις 30 ετών Ιωάννη. Επιπλέον, του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι εκείνος θα βάπτιζε το Μεσσία. Και τώρα που ήρθε αυτή η ώρα, δεν κολακεύεται από την τιμή, αλλά συντρίβεται. Διεκόλυεν αυτόν, επέμενε ταπεινά να εμποδίζει τον Κύριο. Και ποιες αμαρτίες βάρυναν τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Ισάγγελο, τον Προφήτη και περισσότερον προφήτου, και μεγαλύτερον από όσους γεννήθηκαν από γυναίκα, οπωσδήποτε δεν ήταν αναμάρτητος, αλλά την αγιότητά του ποιος μπορεί να τη μετρήσει. Μα ποιος δεν θα ταπεινωνόταν απέναντι στον Κύριο, ίσως διερωτηθεί κανείς. Οι Φαρισαίοι που είδαν τόσα θαύματα δεν ταπεινώθηκαν. Εμείς, όταν αμαρτάνομαι επουσίως, δεν ταπεινωνόμαστε απέναντι στον Κύριο. Όταν μας επαινούν ή μας τιμούν χωρίς ίσως να το αξίζουμε, ενδεχομένως δεν ταπεινωνόμαστε, αν και έχουμε πάθει πολλά και βαρυνόμαστε με πολλές αμαρτίες. Ο λόγος λοιπόν αυτού του βαπτιστού είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτος. Δείχνει θαυμαστή, βαθιά ταπεινοφροσύνη που καλούμαστε να μιμηθούμε κατά το δυνατόν. Ο Κύριος μπήκε στο νερό και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Κατόπιν βγήκε αμέσως, επειδή δεν είχε να εξομολογηθεί κανένα αμάρτημα. Τότε ανοίχθηκαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει με μορφή περιστεριού και να έρχεται σε Αυτόν. Συγχρόνως ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Κατά τη βάπτιση λοιπόν του Κυρίου συνέβη κάτι μοναδικό. «Η Τριάς, ο Θεός ημών, εαυτήν ημίν σήμερον, αδιαιρέτως πεφανέρωκε», όπως ακούσαμε στην ακολουθία των ορών. Η Αγία Τριάς, ο Θεός μας, σήμερα για πρώτη φορά φανέρωσε τον εαυτό της αδιαιρέτως. Τα τρία θεία πρόσωπα φανερώθηκαν στους ανθρώπους όχι ως τρεις θεοί, αλλά ως ο ένας, μόνος, αληθινός εν τριάδη Θεός. Ο Πατήρ με το Λόγο, που είπε «ο Υιός μου ο Θεάνθρωπος», το Άγιο Πνεύμα με την εξωτερική μορφή περιστεριού, γι' αυτό η σημερινή εορτή ονομάζεται Θεοφάνεια, διότι πανηγυρίζουμε την φανέρωση του Τριαδικού Θεού. Ευδόκησε σήμερα ο Θεός μας να μας αποκαλυφθεί με τρόπο σαφή, να μας ελευθερώσει από το σκότο της πλάνης και της άγνοιας σχετικά με το ποιος είναι και να μας διδάξει την αλήθεια. Ο Κύριος Ιησούς έρχεται σήμερα στον Ιορδάνη ποταμό και πλημμυρίζουν όλα από φως της θεότητος. Σκυρτούν τα βουνά, τα ύδατα αγιάζονται, η φύση όλη πανηγυρίζει, οι άγγελοι διακονούν,
ο κόσμος αγάλεται. Φανερώθηκε ο Μεσσίας. Αποκαλύφθηκε η Αγία Τριάς. Αρχίζει η εποχή της χάριτος. Γλυκοχαράζει η μέρα της ελευθερίας, της σωτηρίας, της θείας ευδοκίας. Τρέμουν οι τύρανοι των ανθρώπων, οι δυνάμεις του σκότους. Και εμείς ας πανηγυρίσουμε θεοπρεπώς, προσκυνώντας τον λυτρωτή και μιμούμενοι την υπακοή του, δοξάζοντες την Αγία Τριάδα, κρατώντας ακέραιη την ορθόδοξη πίστη και ζώντας ζωή αντάξια της Θείας Αποκαλύψεως, της οποίας σήμερα αξιωθήκαμε. Αμήν. Με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.